Ένα χρόνο μετά την υπερχείληση του κλαδισού στα Χανιά, που είχε σαν αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να πλημμυρίσει και να τεθούν σε κίνδυνο ακόμη και ανθρώπινες ζωές, ο ποταμός παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Να μας πει λοιπόν και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Δήμαρχος, αν αυτή είναι η εικόνα, να στηρίζουν τη νέα χώρα με την ανάπλαση που προσπαθούν και μακάρι να το πετύχουν, που θέλουν να κάνουν των εκατομμυρίων ευρώ που θα μας φορτώσουν στην πλάτη, αν αυτή η εικόνα θα φέρουν 10 και 20 και 30 χιλιάδες κόσμο την ημέρα σε αυτό που θέλουν να κάνουν στην παραλιακή γραμμή, να πιάσει μια φωτιά, να κάψει χίλιους ανθρώπους, αλλά δεν τους ενδιαφέρει. Η κήτη του ποταμού θυμίζει Αμαζόνιο, με τα φυτά να καλύπτουν ακόμη και τμήματα του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Χανίων. Ο ποταμός πρέπει άμεσα να καθαριστεί. Εγώ προσωπικά θα κινήσω τα ευρωπαϊκά δικαιώματα σαν Ευρωπαίος πολίτης που βρίσκομαι στην Ελλάδα, που προσπαθώ να καλύψω τις υποχρεώσεις μου, που κάνω επενδύσεις μεγάλες στην Ελλάδα, βοηθάω τη χώρα μου, δεν κρύβομαι, δείχνω το πρόσωπό μου. Είσαι υποχρεωμένος Δήμαρχε, Αντιπεριφερειάρχα, να καθαρίσεις μέσα σε 3 μέρες τον ποταμό. Διαμαρτυρήθηκαν τηλεφωνικά άλλοι κάτοικοι για να καθαριστεί εγκαίρως. Οι απαντήσεις που παίρναμε από το Δήμο ήταν ότι είναι υπεύθυνη η ΔΕΙΑΧ, η ΔΕΙΑΧ μας έγινε υπεύθυνος ο Δήμος, ο Δήμος μας έλεγε υπεύθυνη η Περιφέρεια. Πήραμε μια απάντηση που λέει ότι στις 21 Αυγούστου αποκλειστικά υπεύθυνη είναι για τον καθαρισμό η Περιφέρεια. Εμείς θέλουμε να συντονιστούν οι φορείς, η Περιφέρεια, ο Δήμος, η ΔΕΙΑΧ, να καθαριστεί ο ποταμός όπως καθαριζόταν μέχρι πριν 4 χρόνια περίπου. Το ζήτημα του καθαρισμού των ρεμάτων συζητήθηκε σε σύσκεψη χθες στην Αντιπεριφέρεια Χανίων, ενώ μέσα σε διάστημα ενός μήνα έχουν γίνει συσκέψεις επί συσκέψεων για την αντιπλημμυρική θωράκιση του νομού. Εμείς απαιτούμε ως κάτοικοι εδώ, νομίζω ότι είναι έτοιμο όλων των κατοίκων, να καθαρίζει το ποταμός 2 φορές το χρόνο, για ευνόητους λόγους, και να νιώθουμε ασφαλείς. Γιατί είμαστε στο σχέδιο, γιατί πληρώνουμε και τα χρήματα είναι δικά μας. Δεν μπορούν να κάνουν διαμορφώσεις και διαπλάσεις άλλων περιοχών και να κινδυνεύουν να πνιγούμε πάλι. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι της οδού Γεωργακάκηδων και της ευρύτερης περιοχής του Κλαδισσού μιλούν για εγκατάλειψη και εκφράζουν φόβους όχι μόνο για πλημμύρες, αλλά και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Θέτει σε κίνδυνο όλη την περιοχή. Εάν γίνουν πλημμύρες, αν πιάσει φωτιά, θα καούμε, θα καταστραφούμε. Δεν σας ενδιαφέρει λοιπόν η ζωή μας. Περνάνε οι τουρίστες, εδώ δείτε εδώ την εγκατάλειψη. Πρώτα καθαριζόταν, είχαμε κυμπουρούς, είχαμε κλαδεύανε. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι που επλήγησαν από τις περσινές πλημμύρες στην περιοχή του Κλαδισσού στα Χανιά δεν έχουν ακόμη λάβει τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Εμείς είχαμε 1,75 στεναυλή μου νερό. Δηλαδή, εγώ 1,50, εγώ 1,75. Και μέσα στο σπίτι είναι 35. Προσπάθησα και βοήθησα όλους τους γειτόνους εδώ πέρα και παρολίγο και να μου στοιχήσει με τη ζωή μου του ίδιου. Εδώ ακριβώς το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο, αν θέλετε να το πάρετε, το πήρε, το πήγε στη θάλασσα. Ο Δήμαρχος Χανίων υποστηρίζει ότι με τις παρεμβάσεις της ΔΕΙΑΧ δεν υπάρχει κίνδυνος νέας υπερχείλησης του ποταμού. Ένας από τους λόγους που λειτουργήσε τόσο καλά, πιστεύω, είναι οι εργασίες που έγιναν από τη ΔΕΙΑΧ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2017. Η εικόνα πάντως μιλάει από μόνη της, αναδεικνύοντας ότι η βλάστηση είναι αναπτυγμένη σε τέτοιο βαθμό που δύσκολα κάποιος που δεν γνωρίζει μπορεί να αντιληφθεί πως πρόκειται για ποτάμι και όχι για δασική έκταση.